Καλησπέρα από μένα. Ελπίζω εγώ να είμαι στο τρίλεπτο και να μην σας επιβαρύνω περισσότερο. Λέγομαι Γεωργαλής, είμαι ιδιώτης από Αθήνα. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Βολάνης, δεν είναι εδώ μαζί μας. Αυτή τη στιγμή είναι στην Αγγλία, κάνει τη μετεκπαίδευσή του. Μετά από την επίσκεψή μας στο Ανόβερο, με μια χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, πήγε στο νοσοκομείο το οποίο επισκεφτήκαμε και έκανε ένα fellowship για 3 μήνες. Το MHH είναι ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, λίγο πιο έξω από την πόλη του Ανόβερου. Πανεύκολη πρόσβαση, με το μετρό ακριβώς απ' έξω από το νοσοκομείο είναι η στάση. Η ουρολογική κλινική είναι υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Κούτσικ. Ο supervisor εκεί ήταν ο κύριος καθηγητής κ. Έλκε. Η υπόλοιπη κλινική είναι και αυτή διακεκριμένη συνάδελφοι, ο κ. Μέσμπουργκερ, ο κ. Χέρμαν, συνάδελφοι οι οποίοι συμμετέχουν στα boards που βγάζουν τα guidelines, τα οποία βγαίνουν κάθε χρόνο. Καλύπτει όλο το φάσμα της ουρολογίας. Μεγάλη έμφαση δίνουν στις εργασίες, μαθήματα καθημερινά. Πολύ μεγάλη έμφαση γίνεται οι ειδικευόμενοι να τρέχουν δημοσιεύσεις, εργασίες, μπαίνουν στα χειρουργεία, πραγματικά εργάζονται. Εδώ είναι μια ατυχής φωτογραφία του κ. Κούτσικ από το διαδίκτυο και ακόμα πιο ατυχής για τον κ. Έλκε. Εδώ πέρα βλέπετε ότι μια προϋπόθεση για να δουλέψει στην κλινική είναι να είσαι πάνω από ένα 90. Είναι 2 μέτρα όλοι τους εκεί πέρα. Εμείς ήμασταν σαν άνοι δίπλα τους. Αυτό που μας εντυπωσίασε είναι ότι αναφέρθηκε για τις βόρειο-ευρωπαϊκές κλινικές, οργάνωση, λειτουργία, ηρεμία. Δεν υπήρχε άγχος πόση ώρα έκανε στο χειρουργείο, δεν υπήρχε άγχος ότι η ώρα πήγε 4.30. Ό,τι ήταν προγραμματισμένο να γίνει θα γινότανε, μέχρι ό,τι ώρα έπαιρνε αυτό. Επίσης, το 7.30 το πρωί, 3.30 το μεσημέρι ήταν η ώρα η οποία θα γινόταν η συνάντηση της κλινικής, αλλά το multimodality εκεί πέρα πραγματικά το είδαμε να συμβαίνει. Και να σημειώσουμε ότι είναι σε μια διαδικασία όπως προσπαθούν να οργανώσουν μια δική τους τεχνική για single port λαπαροσκοπική χειρουργική, την έχουν ονομάσει site τους. Είχαμε τύχει να παρακολουθήσουμε 2-3 επεμβάσεις, 2-3 φωτογραφίες από αυτό το χειρουργείο, πώς από αυτή την τομή γύρω-γύρω από τον ομφαλό τοποθετούν το τροκάρ τους και βάζουν παρασκευάσματα νεφρεκτομή σαν για αυτά, ας πούμε. Αυτό το οποίο μας φάνηκε χρήσιμο είναι ότι φάνηκε χρήσιμο και στους υπόλοιπους. Δηλαδή τι, ο άλλος ο συνάδελφος έκανε ένα fellowship εκεί, είχαμε μια προσωπική επαφή με τους ανθρώπους αυτούς και εξακολουθούμε να έχουμε και δεν έχουν προς το παρόν δείξει καμία δυσαρέσκεια να συνεχίσουμε αυτή την επαφή μαζί τους. Γιατί να συμμετέχουμε στο Eurotour, δεν θα διαφέρω από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Είδαμε πράγματα όσον αφορά λειτουργίες, δομές. Δεν αποκομίσαμε πραγματική νέα γνώση ουρολογίας, αλλά είδαμε ότι με απλότητα, σεμνότητα και με δουλειά, συστηματική, όλα γίνονται εύκολα. Και τελικά, ένας τελευταίος λόγος είναι να δείξουμε ότι και εμείς οι Έλληνες ουρολόγοι είμαστε οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας και η καλύτερη διαφήμιση της ποιότητάς μας σε όποιους εκεί έξω σκέφτονται διαφορετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνοψίζοντας και έχοντας ακούσει τις εμπειρίες όλων των συναδέλφων που πήγανε στα 11 αυτά διαφορετικά κέντρα, νομίζω ότι καταρχάς θα πρέπει να συγχαρούμε τον κύριο Χατζηχρήστο για αυτήν την προσπάθεια. Πιστεύω ότι πραγματικά δίνει μια μοναδική ευκαιρία σε νέους ουρολόγους να πάρουν μια μυρωδιά για το τι γίνεται εκτός Ελλάδος και πιστέψτε με, πιστεύω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην έχει κανείς το χρόνο μέσα σε μια εβδομάδα να αφομοιώσει ή να μάθει μια τεχνική, αλλά το γεγονός και μόνο ότι θα δείτε άλλους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εσάς και ίσως με ένα διαφορετικό τρόπο, αυτό αμέσως θα δημιουργήσει θετικές εμπειρίες. Νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα που πρέπει να συνεχίσει και το μόνο που μπορώ να πω ότι με στεναχώρησε λίγο από αυτά τα οποία άκουσα είναι ότι μερικοί συνάδελφοι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση σαν να πρέπει να απολογηθούν δυστυχώς για την κακή κατάσταση, για την κακή εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας στο εξωτερικό. Πραγματικά αυτό είναι δυσάρεστο. Και νομίζω ότι είναι στα χέρια της δικιάς μας και της δικιάς σας γενιάς
να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να αναστρέψουμε αυτή την κακή εικόνα την οποία κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες γενιές, η οποία για μένα είναι απαράδεκτη και πραγματικά ελπίζω ότι αν βάλουμε όλοι στόχο, ο καθένας από τη δική του την γωνία και από τη δική του τη δουλειά να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα περίμενα βέβαια τη δικιά σου την απάντηση στον κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος βέβαια το έσκασε. Όχι, πίσω. Α, κύριε Μητρόπουλο, σχετικά με τους Ολλανδούς και τα Ολλανδικά αστεία, έχει κάτι να σας πει ο κύριος Αλιβιζάτος? Όχι. Για τους Ολλανδούς τότε, εφόσον ο Διονύσης μου έκανε αυτή την ερώτηση, εγώ θα έλεγα ότι... Μπηχτή. Εγώ το... Ευγενικά το απαντώ, κύριε Μητρόπουλε. Αντέγραψα κάτι ενός παλιούς μας δασκάλου. Έτσι, τον κύριο Μπεκόπουλο, τον σεβαστό σε όλους μας δάσκαλο, ο οποίος ήταν και τσούχτρα όμως σε ένα σωρό πράγματα. Είχε πει λοιπόν για κάποιον που παρίστανε τον επώνυμο Έλληνα ουρολόγο, ότι λέει, κάτι τέτοια πράγματα πηγαίνει και λέει στο εξωτερικό και νομίζουν ότι όλοι είμαστε σαν γι' αυτόν. Λοιπόν, ναι. Οπότε γι' αυτό το είπα, ότι και οι Ολλανδοί νομίζουν ότι όλοι οι Έλληνες είναι σαν και εσάς, κύριε Λεβιζάτε. Η συγκεκριμένη κλινική, όμως γιατί δεν είναι έτσι η πραγματικότητα, η συγκεκριμένη κλινική, από τη συγκεκριμένη κλινική μάλλον, έχουν περάσει αυτή τη στιγμή περίπου, και υπάρχει και ένας νέος Έλληνας ουρολόγος από Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, 7 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3 έχουν κάνει το PhD τους. Ο Τίο Ντερέγκε, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το πρόγραμμα, πιστέψτε με ότι κάθε άλλο παρά ανθέλληνας είναι φιλέλληνας 100% και είναι πάντα φιλικός και πάντα διαθέσιμος σε όποιον Έλληνα ουρολόγο του ζητήσει τη βοήθειά του. Εγώ θα ήθελα να προχωρήσουμε, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και όλους που παρουσίασαν την εμπειρία. Ξεφύγαμε από τον χρόνο γιατί ακριβώς ήθελαν να μας πούνε τι να πρωτοδιαλέξουν. Το χαρήκαμε. Θα το συμμαζέψουμε στο επόμενο. Thank you.